Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Πτωχό, για την τιμή που μου έκανε να με ορίσει ως Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου, Βάθησης και Αθλητισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τους νέους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες καθώς και τους εντεταλμένους συμβούλους στις πρώτες ετήσιες διοικητικής περίοδου όρισε με απόφαση το Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Αθλητισμού, αναλαμβάνει ο Βασίλειος Σιδέρης. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχω ξαναδουλέψει, είναι ένα γνωστό αντικείμενο. Είναι με μια τοποθέτηση σε γνώριμα καθήκοντα. Αυτό με γεμίζει με μεγάλη ευθύνη και εγώ είμαι υποχρεωμένος με σκληρή δουλειά να ανταποδώσω το έργο που πρέπει να γίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένα έργο το οποίο με μπροστάρει το Δημήτρη Πτωχό. Έχουμε πει και έχουμε θέσει ως στόχο η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι πρώτη και πρότυπο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Δουλεύουμε για την περιφέρεια του 2030, μια πράσινη, αξιοπρεπή, σύγχρονη περιφέρεια, η οποία μπορεί με πολλή δουλειά να γίνει. Πάντα σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Η συνεργασία είναι μια λέξη που πρέπει να περάσει στη συνείδηση όλων μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου πρότυπο και πρώτη, γιατί έχει πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και όλοι μαζί με πολύ σκληρή δουλειά πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι και το πιο ιδανικό. Οι αρμοδιότητες μου είναι ο αθλητισμός, η παιδεία και η διαβίου μάθησης. Είναι, όπως σας είπα, γνώριμα και τα δύο θέματα των ενωτήτων που έχω πάρει. Με άμεσα, σε συνεργασία πρώτα απ' όλα με τον Περιφερειάρχη και με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες των νομών, θα αρχίσω επισκέψεις, να συναντήσουμε και τους δημάρχους όλης της περιφέρειας, να δούμε πρώτα απ' όλα τα αθλητικά έργα που βρίσκονται και τι πρέπει να γίνει να προχωρήσουν και να εντάξουμε και νέα αθλητικά έργα και βελτίωση παλαιών αθλητικών έργων, γιατί ξέρετε ότι ο αθλητισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι που μέσα τον αθλητισμό παράγεται κοινωνικό λειτουργήμα, κοινωνικό έργο. Και το δεύτερο κομμάτι θα που είναι το παιδείας, σε συνεργασία πάλι και με τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και τον Περιφερειάρχη και με τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ενότητα, διευθύνσεις, θα συναντηθούμε να δούμε πώς πρέπει να βοηθήσουμε και να οργανώσουμε και να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που σας είπα, την Πελοπόννησο του 2000, πρώτη και πρότυπο. Όταν το 2017 άνοιξε το αθλητικό πρόγραμμα των περιφερειών, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που κάναμε αθλητικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα μεγάλο. Ήρθε και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του Νίκα, το συνέχισε και τώρα με το Δημήτρη Πτωχό θα πάμε να το ολοκληρώσουμε, να τελειοποιήσουμε όλα αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και να εντάξουμε, όπως σας είπα, και καινούργια και να κάνουμε και βελτιώσεις υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων που πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο, στους αθλητές, σύγχρονα, στάδια και ασφαλή για την άθλησή τους. Εύχομαι καλή χρονιά, να ευχηθώ στον Περιφερειάρχη μας, στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους και σε όλα τα παιδιά που είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν έχουν πάρει κάποιες θέσεις. Καλή θητεία, όλοι θα δουλέψουμε, νέοι και παλιοί, για το καλό της Πελοποννήσου.